Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας κυριαρχεί φυσικά στην επικαιρότητα και θα το συζητήσουμε με τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος δικαιώθηκε με αυτή την απόφαση. Είναι ο καθηγητής, ο κύριος Γιάννης Μάζης. Κύριε Μάζη, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Μίλησα για δικαίωση γιατί ήσασταν από τους λίγους ο οποίος φωνάζατε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την ανάγκη να στραφούμε προς μια στενή συνεργασία με την Γαλλία. Τα πράγματα μέχρι και πριν από μερικές ημέρες έδειχναν ότι δεν πάμε προς εκεί. Βέβαια ήρθαν τα πάνω κάτω, βοήθησαν και τα καγκουρά από την Αυστραλία από ό,τι φαίνεται και έχουμε αυτή τη συμφωνία, την οποία πώς την κρίνετε, έτσι, από ό,τι έχουμε διαβάσει τουλάχιστον. Εντάξει, 3 χρόνια έχω που προσπαθώ με στοιχεία, όχι απλά εκφράζοντας μια επιθυμία, με στοιχεία, να αποδείξω ότι η μόνη συμφέρουσα οδός στρατηγικών κατευθύνσεων της Ελλάδος είναι η δημιουργία ενός υπονατοϊκού θυλάκου της Γαλλίας στην Μεσόγειο και η στενή σχέση της Ελλάδος και της Κύπρου με αυτόν. Από εκεί ξεκίνησε η προσπάθειά μου. Εξειδικεύτηκε μετά όταν μου δόθηκε το αίρισμα, η αφορμή, το ερέθισμα με τους γαλλικούς εξοπλισμούς. Και βεβαίως με μεγάλη χαρά διαπιστώνω, αγαπητέ φίλε κύριε Καρβουνόπουλε, ότι οι συνάδελφοί μου οι οποίοι θεωρούσαν τις απόψεις μου έολες και άνευ ουσίας, ήρθαν και τις υποστηρίζουν και τις πανηγυρίζουν τώρα πια. Υπάρχουν πολλοί που τους βλέπετε, δεν τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε ακόμα. Λοιπόν, και έτσι χαίρομαι γιατί οι λαμπροί συνάδελφοι με το κύρος και τη βαρύτητά τους έρχονται και λαμπρύνουν και τη δική μου ταπεινή σκέψη και με δικαιώνουν. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι διάβασα το κείμενο στο οποίο με αναφέρατε και μου κάνατε αυτή τη μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Με τίμησε ιδιαίτερα. Από έναν τέτοιο έμπειρο αναλυτή αμυντικό σαν και εσάς. Τώρα. Ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Καταρχήν είναι δική μας τιμή που σας έχουμε καλεσμένο, μην το συζητάτε. Μας είχατε πει σε μια συνέντευξη πριν 2 χρόνια ή 3 και μας το είχατε επισημάνει και σε ένα κείμενο για το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Γαλλία. Και τότε είναι η αλήθεια, δεν δώσαμε μεγάλη σημασία και εμείς και πολλοί άλλοι. Τη Γαλλία την έχουμε στο μυαλό μας, δεν την έχουμε στην σημαντική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι η Γαλλία. Όχι, την ουσία. Έχουμε κυρίως σαν παραγωγό πολιτισμού. Πολιτισμού, ακριβώς. Μόδας, αρωμάτων, ακριβώς. Καλής κουζίνας, κρασιών, αυτό. Σωστά, αλλά είναι η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη και το είχατε επισημάνει εδώ και καιρό ότι θα κληθεί να παίξει ρόλο. Και μας είχατε πει ότι επί της ουσίας η Αμερική θα της δώσει τα κλειδιά της περιοχής. Είμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή η απόσταση των Αμερικών σε αυτή τη φάση. Γιατί κοιτάξτε, μετά την ανακατανομή της ισχύως την οποία προκάλεσε η πτώση του τείχους του Βερολίνου, γιατί αυτό το βάθος έχει αυτή η σημερινή αλλαγή, είδαμε ότι έγιναν τεκτονικές ανακατανομές ισχύως και στη Μέση Ανατολή και στον Ειρηνικό. Εάν δείτε παλαιά μου κείμενα, πριν ακόμα και την ίδια την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θα διαπιστώσετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν ήδη από το 80 το ενδιαφέρον του σιγά σιγά στον Ειρηνικό ή στον Ινδοειρηνικό, για να το πω πιο σωστά. Εκεί λοιπόν, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, όπου δημιουργήθηκε κενό ισχύως και επειδή η φύση συχαίνεται το κενό, ήρθε σιγά σιγά η Δύση να το καλύψει. Ακολούθησαν όμως οι οικονομικές κρίσεις, οι πανδημίες που ενέτειναν τις οικονομικές κρίσεις,
αστάθειες κοινωνικές και πολιτικές που προήλθαν και από τις κρίσεις αλλά και από τις πανδημίες και τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που αυτές δημιούργησαν. Και αυτή τη στιγμή και με την πολιτική του Προέδρου Ομπάμα, η οποία προς το τέλος της έδειξε ότι έχει τη διάθεση να φέρει την Αμερική πιο κοντά στον εαυτό της και να την απαλλάξει από αστυνομικά διεθνή καθήκοντα κατά το μάλλον ήττον. Από τον Τραμπ, ο οποίος το έκανε δόγμα «America first» και είχαμε τα αποτελέσματα με την παράδοση των Κούρδων στους φαγίστων. Στον Biden, ο οποίος και βεβαίως και τη συνθήκη της Ντόχα, την συμφωνία της Ντόχα του Τραμπ, η οποία άνοιξε τον δρόμο θεσμικά για την εγκατάλειψη του Αφγανιστάν, και μετά στον Biden, ο οποίος εγκατέλειψε το Αφγανιστάν και τον αφγανικό λαό στους φαγίστου, καταλάβαμε πολύ καλά ότι αυτό το οποίο έλεγα για την οσημέρεια απομείωση της γεωστρατηγικής ισχύως του Ρίμπλαντ, δηλαδή του αναχωματικού δακτυλίου του Σπάικμαν, αρχίζει πια να λαμβάνει σάρκα και οστά. Αυτά τα έλεγα τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί είμαι γεωγράφος, δεν είμαι διεθνολόγος, και ως γεωγράφος βλέπω κάποια σταθερά μεγέθη, τα οποία είναι εκείνα που υπαγορεύουν τελικώς την διεθνή πολιτική. Και όχι μόνο οι βουλήσεις των διαφόρων κέντρων ισχύως. Αυτό προσπαθώ να μάθω και στους μαθητές μου και νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά καλή δουλειά με αυτούς. Εκείνο λοιπόν το οποίο φαινόταν ήταν ότι δεν μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν και τη Μεσόγειο και τον Ειρηνικό. Έπρεπε λοιπόν μοιραία κάποια στιγμή ο Ειρηνικός να ενισχυθεί και ενισχύθηκε με τον πυρηνικό άξονα, γιατί είναι πυρηνικός άξονας, δεν είναι απλά άξονα ισχύως. Με τον πυρηνικό άξονα ισχύως AUKUS, από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά έπρεπε να διευκολυνθεί, να ελαφρυνθεί το βάρος, το άχθος, το καθήκον, αν θέλετε όπως το αντιλαμβάνεται η Ουάσιγκτον, ασφαλείας στη Μεσόγειο με τη δική της παρουσία. Ήταν η ώρα λοιπόν εκ των πραγμάτων να αναλάβει η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, η σημαντικότερη, με την υψηλότερη τεχνολογία και η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης, να αναλάβει και αυτή τα καθήκοντά της στην περιοχή. Έτσι λοιπόν το AUKUS δημιούργησε μεν μια καραμπόλα για μας, αλλά η καραμπόλα ούτως ή άλλως θα γινόταν. Δηλαδή έβγαλα αυτή την έκφραση καραμπόλα, την υιοθέτησα να πω ότι είδα όλοι, αλλά να τονίσω κάτι. Η καραμπόλα στον πιλιάδο είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ τέχνη για να γίνει, έτσι. Λοιπόν, αυτή την τέχνη την είδαμε σιγά σιγά με την τροχιά την οποία σας περιέγραψα να υλοποιείται στις μέρες μας. Εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτή η καραμπόλα ήταν κάτι φυσικό, είχαν πάρει την άλλη θέση. Και τι έδιναν? Έδιναν εξετάσεις στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και στις ηγεμονικές του δυνάμεις. Ωραία. Δεν τις περάσανε τις εξετάσεις. Τι να κάνουμε τώρα, ας το πάρουν απόφαση. Κύριε καθηγητά, επειδή είναι λογικό ο κόσμος να ασχολείται κυρίως με το θέμα των φρεγατών ή των κορβετών που θα πάρουμε, και είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί το ναυτικό σίγουρα ήθελε ενίσχυση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να ασχοληθεί και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις εν πάση περιπτώσει είναι το θέμα της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την καραμπόλα ακόμα περισσότερο, και ενώ μήπως θα πρέπει να πάμε σε κάποια πράγματα που και εσείς θα έχετε πει, αγκυροβόλια στους Γάλλους, διευκολύνσεις στους Γάλλους, επέκταση αυτής της συμφωνίας και στην Κύπρο? Σαφώς, διότι αυτή τη στιγμή κάποιοι μίλησαν, μεταξύ των οποίων και εγώ, για το Θεό της Ελλάδος. Βέβαια χαριτολογώντας, γιατί ο Θεός έχει πάρα πολλά και πολύ σοβαρά καθήκοντα να ασχοληθεί, αλλά αυτός ο Θεός της Ελλάδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γεωπολιτική της θέση, η γεωστρατηγική της θέση. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καρπούται μία ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία μπορεί να την χτίσει καλά, να την τσιμεντάρει,
να τις βάλει καλά θεμέλια, να αισθανθεί ο συμβαλόμενος, ο έτερος, δηλαδή η Γαλλία, ότι μπορεί να πατήσει καλά σε αυτόν τον χώρο για να μπορέσει και η ίδια να υπερασπίσει τα συμφέροντά της, υπερασπίζοντας και τα δικά μας και της Κύπρου. Ένα λοιπόν από τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε Αθήνα και Λευκωσία είναι ακριβώς η παροχή μονίμων αεροναυτικών βάσεων, διευκολύνσεων στη Γαλλία και στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο. Έκανα ένα άρθρο εσχάτως, νομίζω το δημοσιεύσατε κι εσείς, το οποίο υποδεικνύω μάλιστα και σημεία στην Κύπρο όπου μπορούν να μετεξελιχθούν σε μόνιμες αεροναυτικές γαλλικές βάσεις. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία μας χρειάζεται και τη χρειαζόμαστε. Και δεν τη χρειαζόμαστε μόνο εμείς τη Γαλλία. Τη Γαλλία στην Κύπρο, στην Κρήτη και στο Αιγαίο τη χρειάζεται και το Ισραήλ. Όπως και η Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται το Ισραήλ. Γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ουσιαστικά ο στρατηγικός πνεύμονας του Ισραήλ. Είναι το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Είναι η ασφάλεια, η ύπαρξη του Ισραήλ. Και παράλληλα εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να προσφέρουμε σε μια πολύ ισχυρή πυρηνική δύναμη, τη μοναδική της Ευρώπης, με πολύ ισχυρό συμβατικό στρατό, τον ισχυρότερο της Ευρώπης, αυτού του είδους την δυνατότητα να παραγάγει ασφάλεια. Άρα λοιπόν, μίλησα πολλές φορές τα τελευταία 3 χρόνια, το γράφω, το λέω κτλ, για έναν υπονατοϊκό θύλακο, ο οποίος θα ξεκινήσει να υλοποιείται, πώς, με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, και ότι αυτός υπό τον συντονισμό τον γαλλικό, και ότι αυτός ο θύλακος θα έχει αναμονές, θα κουμπώνει που λέει ο λαός, με δυνατότητες προσετερισμού του Λιβάνου, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας και στο βάθος της Ινδίας. Αυτό λοιπόν τι προσφέρει? Προσφέρει τη δυνατότητα σε κράτη τα οποία είτε δεν μπορούν ακόμα, είτε δεν τους επιτρέπεται, είτε δεν είναι στις επιθυμίες τους να κάνουν μια τέτοια πολιτική, να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Μπορούν όμως να συμβάλλουν στην παραγωγή ασφάλειας στο πλαίσιο της περιμέτρου του ΝΑΤΟ, να δώσουν στο ΝΑΤΟ μια άλλη εξέλιξη αντίληψης μεσογειακής ασφάλειας, γιατί καταλαβαίνετε, όταν δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός, το ΝΑΤΟ θα εισπράττει πληροφορία και πρακτική σε ό,τι αφορά την πολιτική του στην Ανατολική Μεσόγειο από αυτόν τον μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός όμως θα συγκεκριμενοποιεί τις απαιτήσεις του με τον τρόπο τον οποίο θα αισθάνεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του και βεβαίως του συνόλου του θυλάκου. Άρα βελτιώνουμε και τον τρόπο αντίληψης του ΝΑΤΟ και τον απομακρύνουμε από τον στολτεμβέργιο τρόπο αντίληψης που έχει αυτή τη στιγμή και ο οποίος δεν συμφέρει τη χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα λέω γιατί είναι μέσα στο φάσμα των ευκαιριών που μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας αυτή τη σύμβαση και δίνοντάς της τις ακριβείς κατευθύνσεις που πρέπει σε συνεργασία με τη Γαλλία, να επιτύχει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Όπως και πολύ σημαντική θα είναι η υπόθεση η Ελλάδα να πρωτοστατήσει με όλα αυτά που είπα προηγουμένως στην συνεργασία της με τη Γαλλία για να γίνει τι? Για να μπορέσει επιτέλους να υλοποιηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επεμβάσεως, η οποία εκ των πραγμάτων θα έχει όνομα και επώνυμο, ελληνογαλλική και ελληνοκυπριακή θα είναι, εκ των πραγμάτων. Και αν θέλουν και άλλες χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία κτλ, να συμβάλλουν, βεβαίως θα συμβάλλουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ειδικό βάρος άμυνας, πραγματικής άμυνας, παραγωγής ασφάλειας, η οποία θα χρειαστεί και για την ενεργειακή ασφάλεια. Να μην μας λένε όπως ξυπνήσουν οι εξωτερικοί παράγοντες, εάν θέλουν ή δεν θέλουν τον EastMed, ή αν θέλουν ή δεν θέλουν τον Eurasia Interconnector, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μπορούμε μόνοι μας να τους λέμε κύριοι, βεβαίως
εμείς μπορούμε, θα τον υπερασπίσουμε, θα βοηθήσουμε, θα συμβάλλουμε και οικονομικά και αμυντικά για την ολοκλήρωσή του, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής της Δύσεως από εξαρτήσεις ανατολικές. Εσείς δεν μας τα λέτε αυτά, ωραία, εμείς είμαστε σε θέση να τα κάνουμε. Κοιτάξτε λοιπόν μια τεράστια γκάμα πραγματικοτήτων, τις οποίες εάν κάνουμε πραγματικά πολιτική εθνική, μπορούμε να τις επιτύχουμε. Και όλα αυτά από πού ξεκινάνε? Από αυτήν την υπογραφή και από αυτόν τον οπλισμό τον συγκεκριμένο. Διότι κακά τα ψέματα, ακούω ας πούμε εκ των πραγμάτων, δικαιολογημένα θα έλεγα, ότι βρε παιδιά, και άμα δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα όπως ακριβώς το θέλουμε, άμα δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα, θυμάμαι αυτό που μου έλεγε η μάνα μου, η δασκάλα στις πρέσπες, μου έλεγε ο Λύκος έχει το σβέρκο του χοντρό για να κάνει τη δουλειά του μόνος του παιδί μου. Θα έχουμε όπλα για να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την Κύπρο. Θα μπορούμε να εφαρμόσουμε ενιαίο αμυντικό χώρο. Η Γαλλία δεν θα αρνηθεί αν της προσφερθεί από την Κύπρο αυτή η πρόταση. Και από εκεί και ύστερα, σε ένα πλαίσιο τεχνολογικό, αμυντικό, γαλλικό, η Γαλλία θα κάνει θαύματα. Και από αυτά τα θαύματα θα ωφεληθεί και η Ελλάδα και η Κύπρος. Να η αναβίωση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Είδατε, σας ευχαριστώ που με αφήσατε και τα είπα. Καλά κάνατε. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ολοκληρωμένη σκέψη. Κύριε καθηγητά, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που συζητάμε και την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ και μάλιστα το State Department λέει ότι θα είναι μια ανανέωση επαόριστον. Πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί, εντάξει, κάνουν λίγο στην άκρη γιατί έχουν τα ενδιαφέροντά τους αλλού, θα επιτρέψουν να υπάρξει αυτή η πραγματικότητα που περιγράψατε? Γιατί είναι μια αυτονόμηση. Αν είναι πράγματι πραγματικότητα, επιτρέψτε μου το βαρβαρισμό. Αν είναι όντως πραγματικότητα, τότε φυσικά και όχι θα τον επιτρέψουν, θα τον προωθήσουν. Εκείνο το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί είναι να μην απεξαρτηθούν από την περιοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, η Μεσόγειος είναι η plaque tournante, είναι δηλαδή το terminal ολοκλήρου του εμπορικού κόσμου, του διεθνούς εμπορίου, έτσι. Γι' αυτό και ονομάζεται και Μεσόγειος. Δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Και οι φράσεις αυτοί περί επαόριστον συνθήκης, αυτά δεν ισχύουν όπως ξέρετε στα νομικά. Δεν υπάρχει επαόριστον συνθήκη. Οι συνθήκες υπογράφονται, οι συμφωνίες, οι συμβάσεις υπογράφονται και κάποια στιγμή έχουν μέσα τους ρήτρες οι οποίες φροντίζουν οι συμβαλόμενοι να τις ενεργοποιούν για την λύση, για την αναθεώρηση, για την βελτίωση, για τη διακοπή των συνθήκων αυτών. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ήταν, αν θέλετε, μία έκφραση αγωνίας από πλευράς του State Department για να πει, κοιτάξτε, δεν σας αφήσαμε, είμαστε κι εμείς εδώ, έτσι. Έχουμε κι εμείς ενδιαφέροντα. Δεν πάει να πει ότι τα ενδιαφέροντά μας τα πήραν όλα οι Γάλλοι και εμείς φύγαμε από το παιχνίδι. Όχι, είμαστε εδώ. Και για να δείτε πόσο είμαστε εδώ και πόσο θέλουμε να είμαστε εδώ, σας λέμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι αόριστου χρόνου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα υπογράψει τέτοια συμφωνία. Και βεβαίως ή το εντυρίμι του λόγου του Αμερικανού λογογράφου που έγραψε αυτή τη λέξη. Ατυχής έκφραση. Κύριε καθηγητά, με τα όπλα που αγοράσαμε θα έχουμε υπεροχή στον αέρα. Κυριαρχία στο Αιγαίο, κυριαρχία στη θάλασσα, στο Αιγαίο και πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε όλη τη Μεσόγειο. Το θέμα είναι ότι ακούμε δηλώσεις, ας πούμε, από τον Πρωθυπουργό που λέει ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση με την Τουρκία και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Και αυτές οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα πριν την ανακοίνωση αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους διάλογος? Ξέρετε κάτι, επειδή είμαι καλόπιστος άνθρωπος, θα ξεκινήσω με την εξής υπόθεση. Ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, μια ημέρα πριν την υπογραφή της συμφωνίας, φοβούμενος μην τυχόν συμβεί οτιδήποτε και ματαιωθεί η υπογραφή, είπε μερικά πράγματα για να καθησυχάσει την απέναντι πλευρά. Αυτή είναι η μία υπόθεση. Έτσι. Εκεί που, αν θέλετε, έχω τις επιφυλάξεις μου, είναι σε τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία όταν τα λες θα τα επικαλεστεί η απέναντι πλευρά,
και θα το βρεις μπροστά σου. Δηλαδή, λέει πρώτα-πρώτα, συνεχίζει να μιλάει στον πληθυντικό για θαλάσσιες ζώνες. Του έχω υπομνήσει επανειλημμένος στο δημόσιο λόγο μου ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον όρο θαλάσσιες ζώνες, διότι μέσα στις θαλάσσιες ζώνες είναι και η αιγιαλίτη ζώνη, η οποία ορίζει χωρικά ύδατα, υποθαλάσσιο χώρο και επιπλέον εθνικό εναέριο χώρο. Και η αιγιαλίτη ζώνη είναι μονομερώς ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα του κατέχοντος παρακτίου κράτους. Άρα δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Ο κύριος Δένδιας το έχει καταλάβει τελικά, του έλεγα 2 χρόνια πριν, κάποια στιγμή το κατάλαβε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάμε για ένα θέμα. Η υφαλοκρηπίδα κάθετο ΑΟΣ. Μπράβο. Συμφωνεί λοιπόν με τον υπουργό του ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να μας εξηγήσουν, γιατί ο μεν κύριος Δένδιας συνεχίζει να το λέει, έτσι, ο δε κύριος Πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει το άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο, ομιλεί για διαφορές στον πληθυντικό πάλι. Μα ποιες διαφορές? Είναι υπέρ της, του κοινού ανακοινοθέντος της Μαδρίτης, της συμφωνίας του Ελσίνκη, του αποτελέσματος της Συνόδου του Ελσίνκη? Τι ακριβώς θέλει να μας πει? Θέλει να μας πει ότι υιοθέτησε τις απόψεις κυβερνήσεως Σιμίτη? Να μας το πει ευθέως. Θέλει να μας πει δηλαδή ότι αναγνωρίζει ζωτικά και κυρίαρχα δικαιώματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο? Αν είναι έτσι, να μας το πει. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα για να τα πετάμε έτσι σαν λέξεις. Τρίτον, είπε, μα μην ανησυχούμε, όλα αυτά θα λυθούν δια του διεθνούς δικαίου. Μα φυσικά δια του διεθνούς δικαίου θα λυθούν, εάν δεν λυθούν δια του πολέμου. Και το διεθνές δίκαιο όμως, κύριε Καρβουνόπουλε, έχει 4 πηγές. Έχει αυτές τις οποίες λαμβάνει υπόψη του και το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ας πούμε. Λέει, είναι καταρχάς οι γενικές αρχές του δικαίου. Δεύτερον, είναι οι συμβάσεις, συμφωνίες, συνθήκες. Τρίτον, είναι η jurisprudence, η νομολογία, η διεθνής. Τέταρτον, είναι οι απόψεις και οι αποφάσεις των υψηλού επίπεδου δημοσιολόγων, νομικών, δικαστών κτλ. Κτλ. Διεθνών πάντα. Έτσι. Αν λοιπόν, λέει, δεν οριστεί και το δικαϊκό όργανο, εργαλείο με το οποίο θα δικάσουμε, δηλαδή η Άγκλος 3 του 1982, η οποία είναι γνωστή ως νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, εάν δεν οριστεί αυτό το εργαλείο, τότε το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του καταστατικού του, τι έρχεται και μας λέει? Ότι θα δικάσει εξ έκβο εν μόνο, που σημαίνει ότι θα δικάσει κατά την καλή κρίση των δικαστών. Και τότε, για να το κάνω πιο απλό, όταν θα του πεις εγώ πάω για ένα θέμα, ας πούμε, έτσι, για ένα θέμα, και του το βάλεις στην κρίση, η υφαλοκρηπίδα, θα σε ρωτήσει αμέσως, σε περίπτωση διαφωνίας γίνεται αυτό, έτσι, θα σε ρωτήσει αμέσως το δικαστήριο, ναι, αλλά από πού θα αρχίσω να μετράω, πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μα τι λέτε, πώς τη λέω, η απέναντι πλευρά δεν θεωρεί ότι αυτά τα νησιά σας ανήκουν, θεωρεί ότι τις ανήκουν. Άρα η αρχή της μέτρησης, για να γίνει αποδεκτή και από τους δύο, πρέπει να εκδικαστεί πρώτα η κυριότητα των νησιών. Ύστερα, η άλλη πλευρά σας λέει ότι δεν πρέπει να τα έχετε στρατιωτικοποιημένα. Πρέπει και αυτό να εξεταστεί. Και μετά να συνεχίσουμε. Οπότε γεννάτε ένα ερώτημα. Τι λέει αυτό το ερώτημα? Εφόσον ο κύριος Δένδιας και στην Άγκυρα επέμενε, και δικαίως, ότι πρέπει να δικάσουμε με την Άγκλος 3 του 1982, και ένα και μόνο θέμα θαλάσσιας ουσίας, δηλαδή υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, γιατί δεν πάμε στο Αμβούργο να το δικάσουμε που δικάζει μόνο θαλάσσια θέματα? Γιατί θέλουμε σώνει και καλά τη Χάγη? Διότι η απάντηση είναι ότι η Χάγη δικάζει και όλα τα άλλα ζητήματα πέραν των θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα. Δηλαδή τη λίστα καλήν. Όχι λοιπόν. Αν θυμάστε, κύριε Καρβουνόπουλε, η συνάντηση εκείνη μεταξύ Καλίν Σουρανή υπό τη διαιτησία Χέκερ που είχε γίνει πέρσι, και ήταν μια συνάντηση η οποία δεν έγινε ποτέ.
Όταν ο Μαρτυριάρης Καλίν βγήκε και είπε ότι η συνάντηση έγινε, τότε μας είπαν ότι τα συζητηθέντα είναι απόρριτα. Όταν ο και πάλι Μαρτυριάρης Καλίν μας κατέθεσε μία λίστα θεμάτων, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα εν ολίγης, ολόκληρη, είπαμε ναι, αλλά εμείς δεν αυτό, διότι τελικά και στην επόμενη συνάντηση, στην πρώτη της επανενάρξεως, την 61η αν θυμάμαι καλά, της επανενάρξεως των διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, ενεφανίστη ο Καλίν για να δείξει τι, και σημειολογικός αλλά και πρακτικός, ότι η Τουρκία έχει σκοπό να καταθέσει όλη τη λίστα που αφορά τη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καλίν, ο οποίος είναι υπερκινητικός. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω για τον κύριο Καλίν. Ναι, παρακαλώ. Άρα λοιπόν, όταν ακούω αυτά τα πράγματα, ανησυχώ λίγο, δεν σας το κρύβω. Πρώτον, γιατί βλέπω μία συμφωνία μεταξύ του ΙΠΕΞ και του κυρίου Πρωθυπουργού, η οποία διατηρείται και συντηρείται. Και δεύτερον, διότι τώρα που έγινε αυτή η συμφωνία, φαντάζομαι ότι και που περάσαμε, αν θέλετε, διέβημεν τον Ρουβίκονα, φαντάζομαι ότι ο Έλλην Πρωθυπουργός δεν θα τα επαναλάβει αυτά πια. Είδαμε τον κύριο Καλίν, για την ακρίβεια δεν είχαμε πάρει χαμπάρι καν ότι είναι στη Νέα Υόρκη μαζί με τον κύριο Ερντογάν, και ξαφνικά ανακοινώνεται από την τουρκική προεδρία, αφού είχε επιστρέψει ο κύριο Ερντογάν στην Τουρκία, ότι έγινε συνάντηση Καλίν Σάλιβαν. Είναι ο σύμβουλο εθνική ασφάλεια του κύριου Μπάιντεν. Ο κύριο Ερντογάν, από την άλλη, έσπευσε πάλι στον κύριο Πούτιν, με τον οποίο συζήτησε πολλά και διάφορα. Το ερώτημα είναι, τι πιστεύετε ότι έχει στα σχέδιά του Ερντογάν, να τραβήξει προς Ανατολή? Ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να έχει ένα πόδι σε κάθε βάρκα. Έχει αντιληφθεί το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να μην παραδοθεί στα σαγκάλας της γκρίζας πλέον άρκτου, δεν είναι ερυθρά, άλλαξε χρώμα, ξεπλήθηκε στο πλήσιμο, και είναι πλέον γκρίζα η άρκτος. Και αυτό το εκμεταλλεύεται όσο μπορεί. Από την άλλη μεριά όμως, εκείνο το οποίο βλέπει σιγά σιγά, και μέσα σε αυτές είναι οι προσπάθειες, δεν βλέπουμε τον επικεφαλής τον Ερντογάν, για να μην δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες και να έχουμε και το πάνω χέρι εμείς, αλλά ας ακούσουμε τι λέει ο Βεζίρης. Έτσι. Να μην συζητήσουμε το Βεζίρι, να περάσουμε στο Βεζίρι αυτά. Πρέπει να τα πάει αυτό στο χαλίφι. Αυτά είναι, εντάξει, λογικές, φυσιολογικές διαδικασίες, αλλά βασίζονται εκεί, ότι ακόμα το administration το αμερικανικό δεν έχει πάρει απόφαση ότι η Τουρκία ευρασιατίζει πια. Δηλαδή γεωστρατηγικά θα γίνει ευρασιατική χώρα. Δεν το καταλαβαίνουν, θα το παλέψουν μέχρι την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία τελικώς θα καταλήξει να γίνει μια πολύ καλή ευρασιατική χώρα και εμείς θα είμεθα τα σύνορα αυτής της ευρασιατικής περιοχής μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και τους υπόλοιπους. Εν πάση όμως περιπτώσει, έτσι το εξηγώ, έτσι το ερμηνεύω. Πάντως από την Αμερική ακόμα, σε συνέντευξη του στο CBS, ο κύριος Ερντογάν δεν είπε μόνο για τους S-400 ότι πιθανόν να αγοράσει κι άλλους. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει κι άλλες λύσεις. Αναφέρθηκε στην περίπτωση των F-16, αν έχει πρόβλημα, ας πούμε, με τη συντήρηση των F-16 των τουρκικών, ότι θα δούμε άλλες λύσεις. Και στην επιστροφή του από το Σότσι, με τη συνάντηση με τον κύριο Πούτιν, στους Τούρκους δημοσιογράφους είπε ότι συζητήσαμε και για μαχητικά αεροσκάφη. Τον έχετε ικανό να φτάσει μέχρι εκεί? Κοιτάξτε, τον έχω ικανό να υποσχεθεί στους Ρώσους και αυτό μέχρι τις εκλογές του. Τον έχω σε αυτό ικανό. Βεβαίως αυτό θα το γραβάρει, γιατί μπορεί την ίδια στιγμή να εξηγεί στην απέναντι πλευρά, στην Ουάσιγκτον, ότι αυτό είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Μην ανησυχείτε, το κάνω γιατί έχω εκλογές. Και ξέρετε, σε αυτά τις περιόδους εκλογών, ο ένας σέβεται τις αδυναμίες του άλλου, εάν όντως θέλει να τον βοηθήσει ή εάν όντως θέλει να πάρει αυτό το οποίο ζήτησε. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε. Οι πληροφορίες πρέπει να αντληθούν από εσάς τους δημοσιογράφους,
του σχετικού ρεπορτάζ είναι ακριβώς αυτές, δηλαδή τι έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν στους Αμερικανούς και τι έχει υποσχεθεί στους Ρώσους. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα υπόσχεται σε όλους τα πάντα για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές και να μπορέσει να κρυσταλώσει ένα εσωτερικό πολιτικό αφήγημα το οποίο θα του επιτρέψει να ανακάμψει στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, μια και αναφέρατε τις εκλογές στην Τουρκία, είχαμε πρόσφατα εδώ στην Αθήνα τον κύριο Ιμάμογλου, το πολιτικό αντίπαλο δέος, ας πούμε, τον κύριο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δημιουργούμε πάλι ένα αφήγημα, ένα μύθο εδώ στην Αθήνα, ότι εντάξει, θα φύγει ο Ερντογάν και θα έρθει ο Ιμάμογλου ή κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, και πολλά μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο με την Τουρκία. Αυτό μήπως ζητάει, πρέπει, νομίζω, 6-7 νησιά λιγότερο από ό,τι ζητάει ο Ερντογάν. Ακριβώς. Ναι, μήπως οπότε είναι καλύτερος. Ναι, από την άλλη μεριά, αυτός χαιρετάει έτσι. Ναι, με το σήμα των Κρίζων Λύκων. Δεν χαιρετάει έτσι αυτός. Λοιπόν, οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Θέλεις Ισλαμιστή, έχει καλώς. Θες φασίστα, πάρε φασίστα. Κοιτάξτε, αυτή η διπλωματία με τους δημάρχους είχε γίνει και με τον Ερντογάν, αν θυμάστε. Ναι. Και εκεί είχαμε πει ο πολυπολιτισμικός Ερντογάν, ο οποίος το Πατριαρχείο θα το βοηθήσει, διότι αυτή είναι η βαθύτερη ουσία του Ισλάμ. Λέγαμε τέτοιες ανοησίες κουτουρού και τελικά αυτός ο πολυπολιτισμικός Ερντογάν έχει γίνει ένας φασίστας, ισλαμοφασίστας δικτάτορας, ο οποίος μετέτρεψε και την Αγία Σοφία σε τζαμί, πράγμα που δεν τόλμησαν να κάνουν οι χειρότεροι φασίστες κεμαλιστές και μετακεμαλιστές της Τουρκίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέω τώρα, εντάξει, το να θέλουμε να βελτιώσουμε την προσωπική μας εικόνα, εάν νομίζουμε ότι έτσι τη βελτιώνουμε στα όματα του ελληνικού λαού, κλείνει παρένθεση, έτσι, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, κάνουμε λάθος. Εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα εις τους βορειοατλαντικούς αυθέντες μας, ότι αν εμείς γίνουμε κάποια μέρα πρωθυπουργοί, θα βελτιώσουμε την κατάσταση, θα δείτε ότι είμαστε διαθέσιμοι να προχωρήσουμε σε μια πολιτική υποχωρήσεων και ειρήνης, έτσι τη λένε αυτήν, και αυτό νομίζω ότι είναι λίγο ντε πασέ, θα έλεγα, για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, με τη Γαλλία στο παιχνίδι τόσο χοντρά. Συνεπώς, καλό είναι να προσέχουμε σε τέτοιες κινήσεις και οι θεατρινισμοί να περιοριστούν, γιατί είναι επικίνδυνοι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Με τα χαράς, κύριε Καρβουνόπουλε. Γεια σας. Να είστε καλά.